Έχουμε ένα καλεσμένο που πολύ φαντάζομαι θα θέλετε να του στείλετε ένα μήνυμα. Ένας καλεσμένος ο οποίος ξέρει από ΠΑΟ Κάρις αρκετά καλά, έχει ζήσει αρκετά και έχει σκοράρει κιόλας σε ένα συγκεκριμένο. Το παρακάτω ηχητικό θα τον προλογίσει και μετά εμείς θα τον καλησπέρισουμε. Μετά το 60, κατοχή για τον Άρη. Ο Κόκε, ο Κρέσιτς, 1-0. Σκοράρει ο Χαβίτο. Φρανσίσκο, καλησπέρα. 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 Το άκουσες, φαντάζομαι. Το θυμήθηκες. Ναι, και το είδα πολλές φορές. Εντάξει. Είσαι. Έχεις αυτή η στιγμή στην καριέρα σου. Είναι έτσι από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσία σου στον Άρη. Εκείνο τον γκολ που είχες πετύχει στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκείνο βέβαια ήταν για το πρωτάθλημα. Αύριο υπάρχει ένα παιχνίδι του Άρη με τον ΠΑΟΚ. Για το κύπελο, μετά από 4 χρόνια ξανά, ντέρμπι το οποίο το έχει ζήσει πάρα πολλές φορές εσύ ως ποδοσφαιριστής της ομάδας. Φρασίσο, μας ακούς? Ναι, τώρα. Λέω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο το έχει ζήσει πάρα πολλές φορές και άλλες με ευχάριστες αναμνήσεις, άλλες με δυσάρεστες. Ναι, και εμείς ξέρουμε είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις για διαφορετικούς λόγους, και, αλλά εμείς μετά από πολλά χρόνια που δεν κερδίσαμε εκεί, που περάσαμε, που χάσαμε πολλές αγώνες εκεί, τελευταίο χρόνο που ήμουν εγώ εκεί, κερδίσαμε μετά 12 χρόνια και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και πολύ χαρούμενος από τέτοια βραδιά. Και τώρα ανοίγει πάλι το λογαριασμό, όπως λέμε εμείς. Ναι. Γιατί έχει χρόνια που ο Άρης ήταν γάμα και βήτα και τώρα πάλι ξεκινάει τα ντέρμπι που όλοι θέλει να το δει, που είναι πολύ καλής αγώνας για το κόσμο, για τα παιχνίδια, για τις ομάδες που το χρειάζεται το πρωτάθλημα και το κύπελο, αυτά τις αγώνες. Ναι. Το γκολ στην Τούμπα ή το γκολ με την Ατλέτικο? Είναι δύο... Ή το γκολ με, με τη Σαραγώσα. Αυτό τρεις ήταν ιστορία των Άρη. Για μένα είναι τις τρεις. Δεν μπορώ να λέω ένα. Ναι. Όμορφο είναι ο πιο όμορφο Ατλέτικο. Αλλά ναι, σίγουρα. Σημαντικό είναι και τα τρεις. Και τα τρία. Δεν μπορείς να διαλέξεις δηλαδή. Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Γιατί ήταν πολύ σημαντικό και είναι μοναδικές βραδιά που πέρασα τότε. Έχει ζήσει αρκετά τέτοια παιχνίδια. Οι ποδοσφαιριστές του Άρη που θα μπουν αύριο στο γήπεδο, σχεδόν όλοι δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να έχει ζήσει πάλι ένα τέτοιο παιχνίδι, θα το βιώσουν για πρώτη φορά. Και θα το βιώσουν για πρώτη φορά κιόλας εκτός έδρας, που είναι έτσι ακόμα πιο δύσκολο, αν βάλουμε και τον δεδομένο βαθμό δυσκολίας αγωνιστικά σε ένα τέτοιο ντέρμπι. Με τι ψυχολογία μπαίνει σε ένα τέτοιο μάτς? Πρέπει να έχεις καθαρό μυαλό. Να πας εκεί, να ξέρεις οι οπαδούς θα είναι πάνω σου, να φωνάσει, να λέει πολύ κακή πράγματα. Ναι. Αλλά ο ποδοσφαιριστής πρέπει να πάει μέσα να κάνει τη δουλειά. Δεν φωνάσει, μην κάνει τίποτα, μην φωνάσει με κανένα ή άλλο μαλάκα, γιατί είναι χειρότερο. Ναι. Μην λες τίποτα, εγώ ναι. Έκανα πάντα το ίδιο. Εγώ πήγα εκεί, μου λένε κακέ πράγματα, εγώ γελάω. Γελάω και ναι. Κάνω το δουλειά μου και παίξω. Κάποιες φορές παίξω καλά, άλλες φορές δεν παίξω τόσο καλά, αλλά γελάω. Γιατί άμα κάνεις κάτι βλάκα είναι χειρότερο. Γιατί ο παδούς είναι πάνω, γιατί της είναι πιο νευρισμένο και θα είναι ανάποδα για σένα. Και δεν χρειάζεται τέτοιο αγώνα. Τέτοιο αγώνα είναι, πρέπει να τους κάνει ήρεμους. Σίγουρα, σίγουρα. Πάνω κάτω αυτά που είπε και ο Νέτο που τον είχαμε εδώ πέρα την προηγούμενη εβδομάδα καλεσμένο στην εκπομπή. Πρέπει να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος και προσιλωμένος στο τι πρέπει να κάνει η ομάδα μέσα στο γήπεδο και να μην επηρεάσεις την ατμόσφαιρα, όσο δύσκολο βέβαια κι αν είναι. Και εσύ και ο Νέτο το έχετε ζήσει αυτό πολλές φορές στην Τούμπα. Ναι, εκεί αυτό που σου είπα, να πας μέσα να κάνεις τη δουλειά σου. Μην τρελαθείς με οπαδού, με διατησία, με τις παίκτες του ΠΑΟΚ που σίγουρα θα κάνει κάτι να είσαι νευρισμένος. Πάει εκεί, κάνει η πλάν που έχει για τέτοιο αγώνα ο προπονητής και η ομάδα. Να γελάς πάντα, γιατί άμα φωνάσεις γι' αυτό θα φας και κάρτα. Ναι. Και να κάνεις τα δουλειά σου. Μετά είναι άλλο πράγμα. Εσύ κάνεις τα δουλειά σου και μπορεί να κερδίσεις εκεί. Γιατί τώρα βλέπω
Πρωτάτημα είναι λίγο διαφορετική, η ομάδα δεν κερδίζει τόσο εύκολο, η ομάδα που είναι κανονικά πάνω. Ναι. Αλλά είναι, άλλαξε λίγο το πρωτάτημα και μπορεί να κάνει πολύ καλή πράγματα ο Άρης. Γι' αυτό το λέω. Μιας που πήγες στο πρωτάθλημα, δεν ξέρω αν έχεις σίγουρα παρακολουθείς την πορεία της ομάδας, δεν ξέρω αν έχεις δει και κάποια από τα παιχνίδια της μέχρι στιγμής. Είδα φάσεις. Βλέπω αγώνα και οι φάσεις που μπορώ να το δω σε διαφορετικές αγώνες, το βλέπω τα γκολ, τα assist, τα shoot και βλέπω ουπαμολογία πώς είναι. Το βλέπω διαφορετικά τώρα όλα. Ναι. Πάντως έχει ξεκινήσει, αν εξαιρέσουμε την ήττα από τον Πας Γιάννα το περασμένο Σάββατο, άρεσε, έχει ξεκινήσει αρκετά καλά στο φετινό πρωτάθλημα. Είναι πολύ δύσκολο να κερδίσει όλες τις αγώνες. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι φανταστικό. Κανένας είδα να κερδίσει ένα πρωτάθλημα όλες τις αγώνες. Πρέπει να ξέρεις αυτό. Ναι. Κανονικά ο Παντούς μόνο χάσεις ένα αγώνα, τώρα χάσουμε, πάλι. Να θυμίσω εγώ, Φρανσίσκο, το ξεκίνημα που είχατε κάνει εσείς τότε που είχε επιστρέψει ο Άρης από τη Β' Εθνική, που πηγαίνατε από ισοπαλία σε ισοπαλία, έτσι. Πότε? Όταν τη σεζόν 2006-2007, όταν είχε έρθει στην ομάδα. Ναι. Που η ομάδα δυσκολευόταν πολύ να κερδίσει τότε. Κάνουμε πολλές χι. Ναι, ναι. Παίζουμε πολύ καλά, κάνουμε χίλια ευκαιρία, χάσαμε πολλές ευκαιρίες και δεν το πιστεύουμε εμείς. Και εμείς με μια ευκαιρία που μας κάνει να μας βάλουν γκολ και δεν παίρνουμε το βασμό. Και μετά το δεύτερο γύρο, στην πρωτάθλημα κερδίσαμε, πάλι κερδίσαμε και είμαστε τελευταία τέταρτος. Που δεν το πιστεύει κανένας. Εμείς το λέμε και προπονητής το είπα. Όλος είπα, άμα ομάδα είμαι εγώ ή δεν είμαι εγώ εδώ, θα είναι τέταρτο, μέσα στο τέσσερις. Δεν το πιστεύει κανένας και εκεί είμαστε. Άρα θέλει και υπομονή τώρα, εντάξει, γιατί είναι αυτό που πες και εσύ, ότι κάποια στιγμή θα ερχόταν και ένα κακό αποτέλεσμα όπως αυτό. Βέβαια, βέβαια. Και μέσα στη Χαριλάου που δεν θέλουμε κανένας, αλλά έχεις ημέρες που δεν έχεις καλή ημέρα εσύ ή δεν έχεις παίχτες που θέλει, η άλλη ομάδα είναι καλά. Έχεις κακή τύχη, είναι πολλά πράγματα μέσα σε μια αγώνα. Γι' αυτό πρέπει να έχεις καθαρό μυαλό. Πιο πολύ τις παίκτες και η ομάδα. Ο Παντούς κανονικά θέλει να κερδίσει πάντα. Καλά, εννοείται αυτό. Πάντως ο Άρης έχει κάνει ένα πολύ καλό ρόστερ μέχρι στιγμής με πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, έτσι. Ναι, είδα η ομάδα και μου παίρνουν τηλέφωνο για κάποιους παίκτες που πήγαινε εκεί. Και μου αρέσει η ομάδα που έχει και εκεί το style που παίξει. Γιατί παίξει επιθετικό, αλλά με ένα πράγματα οργανωμένη. Είναι πολύ η ομάδα οργανωμένη. Ένα ισπανικό μοντέλο ποδοσφαίρου, το οποίο το ξέρεις και εσύ πολύ καλά. Έτσι. Ναι, κάπου εκεί. Γιατί ο προπονητής είναι Ισπανός, έχει Λατίνους παίκτες, αλλά πρέπει να παίρνεις και τις παίκτες να μάθει αυτό. Καθένας το ρόλο σου. Και σιγά σιγά θα βλέπουμε το σκορ και τους αγώνες πολύ καλά για να παίξει καλό ποδόσφαιρο και να κερδίσει. Κάποια στιγμή δεν παίξει καλά, παίρνει τα 3 βαθμού και άλλη μέρα βλέπουμε. Άμα χάσεις, μην τρελαθείς και ακόμα έχει πολλές αγώνες μπροστά. Εσύ, βλέποντας έστω από αυτά τα στιγμιότυπα τα οποία βλέπεις και με βάση το ρόστερ και έχοντας έτσι και μια εικόνα του ελληνικού πρωταθλήματος, πού εκτιμάς ότι μπορεί να φτάσει ο φετινός Άρης, γιατί η φετινή χρονιά ξεκίνησε με μια μεγάλη αισιοδοξία ότι ο Άρης μπορεί να καταφέρει κάτι πολύ καλό στο τέλος της. Ναι, τώρα εγώ λέω είναι τώρα πολύ νωρίς να βλέπεις αυτό, γιατί ναι. Πρέπει να περάσει κάποιος αγώνας ακόμα, το μισό πρωτάθλημα, το Ιανουάριο, πρέπει... Ναι. Η ομάδα πού είναι εκεί, γιατί βλέπεις καθένα πώς παίξει, άμα κερδίσει, άμα αυτό δεν κερδίσει. Εκεί μπορείς να δεις ποιος θα είναι πάνω κάτω λίγο εκεί. Μπορεί να αλλάξει ένα ή δύο ομάδες που αλλάξει μετά, αλλά εκεί το βλέπεις λίγο καλύτερο. Τώρα είναι πολύ νωρίς, γιατί είναι 3-4 αγώνες που μπορεί μια ομάδα να παίξει με ομάδες που δεν είναι καλά τώρα και κερδίσει 3 συνέχεια και λέει αυτή η ομάδα είναι πάνω. Μετά παίρνει η ομάδα δυνατές και χάσει και είναι κάτω. Δεν το βλέπεις τώρα. Είναι πολύ μικρή τη διαφορά βαθμολογία και είναι πολύ λίγος αγώνας. Αλλά όπως βλέπω όχι μόνο το σκορ και τα νίκη και τέτοια, εγώ είδα τις φάσεις και μου αρέσει που παίξει καλά ο Άρης και κάνει ευκαιρίες. Γιατί μια ομάδα μπορεί να κερδίσει 1-0 και κάνει 2 ευκαιρίες. Αυτό μια μέρα ή δύο μέρες τελειώσει. Άρα βλέπω παίξει καλά, παίξει γρήγορα,
με μυαλό και κάνει πολλές ευκαιρίες, διαφορετικές ευκαιρίες. Δεν είναι μόνο, μόνο η foul ή corner. Ναι. Όχι, έχει διαφορετικά πράγματα και αυτό είναι το καλό. Γιατί άμα πέσει με μια ομάδα, παίξεις ένα ρόλο και παίξεις μόνο εντάξει, τακτική γρήγορα από πλάγια, η άλλη ομάδα μπορεί να παίξει κατευθείαν. Είναι, μ' αρέσει που έχει διαφορετικά πράγματα. Ναι. Κατάλαβα. Εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης στέλνει μήνυμα. Έχουν στείλει κι άλλοι βέβαια και λέει: πες το Χαβίτο, τον αγαπάμε. Βλέπεις ο κόσμος όσα χρόνια κι αν περάσουν ότι δεν σε ξεχνάει. Ναι, ξέρω. Αυτό είναι ο πιο πολύ που μου αρέσει από τον κόσμο. Και όπως είμαι στη Κέρκυρα και Παντρακικό και τέτοια, ο κόσμος μου βλέπει στον δρόμο: γεια σου, τι κάνεις, είμαι από Θεσσαλονίκη. Μου λένε: γεια σου, σαν να είμαι από το χωριό μου. Και μου αρέσει αυτό. Αυτό μου αρέσει. Γιατί σημαίνει για μένα έκανα κάτι κακό εκεί, κάτι καλό, καλό ναι. Ομάδα, καλό δουλειά. Εγώ προσπάθησα, ο καλύτερο από μένα και κάποια στιγμή έβαλα γκολ και είναι χαρούμενοι όλοι και άλλη στιγμή χάσα γκολ και είμαι και χάλια κι εγώ. Πάντως σίγουρα νομίζω, μιας που πιάσαμε έτσι τη δική σου παρουσία στην ομάδα και ανοίξαμε αυτή την παρένθεση, όταν ερχόσουν τότε το 2006 δεν περιμένεις ότι θα εξελιχθούν έτσι τα πράγματα, έτσι. Να μείνεις δηλαδή τόσα χρόνια εδώ πέρα να... Όχι, όχι, εγώ πήγα εκεί και λέω, θα κάνουμε 2 χρόνια. Λέω, άμα δεν είμαι καλά εγώ εκεί, δεν ξέρω τίποτα από εκεί. Εντάξει, 2 χρόνια, θα δούμε. Και μετά είμαι πολλά χρόνια και μεγαλώσα εκεί. Για να επιστρέψουμε λίγο στα του ποδοσφαιρικού Άρη, στο αγωνιστικό, αυτό που λέγαμε και πριν ότι ο Άρης παίζει ένα ισπανικό μοντέλο ποδοσφαίρου, ο Άρης με τον προπονητή που έχει προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Αυτό όταν έχει ξεκινήσει να δουλεύετε, Χάβη, από το καλοκαίρι, πόσο διάστημα θέλει για να αρχίσει η ομάδα να το βγάζει μέσα στο γήπεδο? Είναι μια πράγματα που παίχτης που έχει. Ναι. Και οι παίχτες που παίξει πριν, γιατί κάποιος παίχτες είναι πολύ καλό, αλλά μπορεί να παίξει σε μια ομάδα που παίξει μόνο κεφαλιά και τέτοια. Και είναι πολύ καλό παίχτες και πρέπει να παίρνει τέτοιο μοντέλο. Μπορεί ένα παίχτες έρθει από μια ομάδα που παίξει τέτοιο μοντέλο και το παίρνει κατευθείαν. Είναι, χρειάζεται λίγο χρόνο, λίγο χρόνο, 3-4 μήνες. Κάποιος παίχτες είναι, χρειάζεται πιο παραπάνω. Αλλά το βλέπω καλά, αυτό που είδα εγώ. Οι παίχτες το παίρνει γρήγορα και έχει παίχτες που παίξει σε διαφορετικές πρωτάτημα που είναι τέτοιο μοντέλο, δεν είναι πολύ διαφορετικό. Mm-hmm. Μάλιστα. Πιστεύεις ότι το αυριανό παιχνίδι, επειδή είναι και ένα μάτς για τους ομίλους του κυπέλου, δεν την είχατε ζήσει ποτέ εσείς αυτή τη διαδικασία στο κύπελο, είναι όμιλοι πλέον, το ότι δεν κρίνεται κάτι και το ότι και οι δύο ομάδες θα κάνουν αλλαγές θα επηρεάσει κάπως το παιχνίδι? Κανονικά θα κάνει κάποιες αλλαγές, κανονικά, αλλά δέρβι είναι δέρβι και δέρβι Θεσσαλονίκη σημαίνει ζωή για πολλούς παίκτες, για πολλούς οπαδούς, για και τις δύο ομάδες. Ναι. Δεν υπάρχει διαφορά άμα είναι ένα γάμα και βήτα και άλλο αλφα και αυτό παίξει τσάμπιον ή άλλο παίξει κύπελο. Αυτό είναι δέρβι, το θέλει να κερδίσει όλοι. Ναι. Όλοι, γιατί άμα κερδίσεις θα έχεις μισό χρόνια μέχρι να παίξει το άλλο δέρβι που γελάει ένα από τον άλλο. Κοίτα, το άλλο δέρβι δεν είναι πολύ μακριά. Σε ένα μήνα είναι για το πρωτάθλημα, εντάξει. Αλλά ένα μήνα, αλλά ακόμα έχεις άλλο. Και άμα το κερδίσει στο σπίτι του είναι πολύ χάλια για τους οπαδούς. Και τον Άρη και το ΠΑΟ. Γιατί και για τον ΠΑΟ, ναι. Πότε κερδίσαμε εκεί, εμείς είμαστε μια ώρα και κάτι να φεύγουμε από εκεί. Αλλά οι παίχτες που πάω είναι 3 ώρες εκεί που να φύγει εκεί. Είναι πολύ σημαντικό για τους οπαδούς, για τις ομάδες, για το εικόνα της ομάδες και για τις παίχτες βέβαια. Αλλά ξέρει, παίξει και πρωτάτημα και κύπελο, σίγουρα μπορεί να κάνει κάποιος αλλαγή, αλλά παίχτης είναι όλοι από τη ομάδα. Δεν είναι παίχτης, αυτός είναι χειρότερο από αυτός. Όχι, είναι από το πάγκο, αλλά είναι παίχτης και έχει πολύ ποιότητα. Αλλά όλοι θέλουν να τους κερδίσει. Σίγουρα. Μακάρι, φιόλων είναι αυτό. Εσύ τώρα η φετινή σεζόν πού σε βρίσκει? Εγώ είμαι του ομάδα που ήμουν πέρσι στην Κόρια, εγώ δίπλα στο χωριό μου. Ναι. Θέλουμε να ανεβάσουμε πάλι, είμαστε δεύτερος τώρα. Και νομίζω παράλληλα πέρσι... πας για προπονητής. Ναι, κάνω το μάθημα και για προπονητής και μετά βλέπουμε άμα το κάνω εδώ, εκεί, δεν το κάνω ή κάνω άλλα πράγματα, αλλά το έχω και θέλω γιατί... θέλω να είμαι κοντά στο ποδόσφαιρο. Όλοι που είμαστε ποδοσφαιριστές θέλουμε να είμαστε πάντα στο ποδόσφαιρο.
Άρα μα σε λίγα χρόνια ψάχνουμε προπονητή. Να σε έχουμε. Μπορεί να είμαι εκεί. Τώρα είμαι στο. Πώς το λέμε εμείς, το Κρόνια 2, level 2. Ναι. Εμείς εδώ χρειάζεται και άλλο level, αλλά το κάνω σιγά σιγά μέχρι να τελειώνω να παίξω ποδόσφαιρο. Ακόμα έχω χρόνια που είμαι πολύ καλά ακόμα φυσική κατάσταση. Και μέχρι τότε το κάνω και κάνω άλλο πράγματα και βλέπω. Αλλά είμαι εκεί, ακόμα παίξω. Ωραία, ωραία. Φρανσίσκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθούμε τα καλύτερα σε ό,τι και αν κάνεις. Και γιατί όχι κάποια στιγμή οι δρόμοι, ο δικός σου δρόμος με τον Άρη να συναντηθούν ξανά. Ευχαριστώ εγώ και περιμένω να δω, άμα μπορώ να το δω από το ίντερνετ το ντέρμπι, δεν ξέρω αν μπορώ, προσπαθώ. Mm-hmm. Και περιμένω να κερδίσει όπως λέμε τον Άρη, γιατί είμαι άλλο ένα Αριανός, όπως είπα πολλά χρόνια. Και να έχει αυτό που λέω για τους οπαδούς, για τους παίκτες, ηρεμία και να πέσει πάντα καλά, να δώσει όλα και τα καλά πράγματα θα έρθει σίγουρα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις. Ευχαριστώ για Χάβη, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Φρανσίσκο Χαβίτο.